Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Προεδρείο για την ευγενική πρόσκληση και για τη διοργάνωση αυτού του πολύ ενδιαφέροντος στρογγυλού τραπεζιού. Ε, όλες οι ειδικότητε έχουμε να μάθουμε πολλά από τους συναδέλφους γιατί η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού αποτελεί, όπως ξέρουμε πολύ καλά, μια πολυσύνθετη και πολυπαραγοντική ομάδα από διάφορες ειδικότητε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ε, για το κομμάτι του ογκολόγου επιλέξαμε σήμερα να μιλήσουμε για ε, ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο καινούριο υπάρχει στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και αυτό είναι η ανοσοθεραπεία. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι η ανοσοθεραπεία έχει πολλές και σημαντικές εφαρμογές ε, στην θεραπευτική του καρκίνου, σε μία πλειάδα όγκων. Ε, πάρα πολλοί καρκίνοι σήμερα αντιμετωπίζονται πολύ καλά και επιτυχώς με ανοσοθεραπεία είτε σαν μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με χημιοθεραπεία ή στοχευτικού παράγοντε. Ο καρκίνο του μαστού είναι αλήθεια ότι ήταν ένα όγκο ο οποίο είχε μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ήταν ένα καρκίνο τον οποίο δυσκολευόταν η ανοσοθεραπεία να βρει τη θέση της ανάμεσα στην ορμονοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία, την άκτινοθεραπεία και τους υπόλοιπους χειρισμούς. Υπάρχει όμως μία υποομάδα ασθενών με καρκίνο του μαστού που γνωρίζετε πολύ καλά όλοι, ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού που εξακολουθεί να αποτελεί μία ανεκπλήρωτη ατρική ανάγκη, πολύ περισσότερο από τον ορμονοευαίσθητο και από τον χερδιοθετικό θετικό καρκίνο του μαστού, διότι υπάρχει έλλειψη θεραπευτικών παραγόντων. Δηλαδή, στους καρκίνους του μαστού που δεν έχουμε θετικούς ορμονικούς υποδοχής ούτε χερδιοθετικότητα, δεν μπορεί να δώσει κανείς ούτε, δεν μπορεί να κάνει ούτε ορμονικούς χειρισμούς, ούτε να δώσει μοριακούς παράγοντες οι οποίοι στοχεύουν το χερδίο και επομένω εκεί, πέρα από τη χημειοθεραπεία, μέχρι πολύ πρόσφατα στη φαρέτρα του ογκολόγου δεν υπήρχαν ε, άλλοι θεραπευτικοί παράγοντε. Και βέβαια, εξακολουθεί ο τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού να αποτελεί μία νόσο με δυσμενή πρόγνωση. Βλέπετε στο αριστερό διάγραμμα ε, την πρόγνωση των ασθενών, τη συνολική επιβίωση των ασθενών με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, συγκρινόμενη με τον ορμονοβέστητο ε, και τον θετικό. και βλέπετε πόσο δυσμενή είναι πραγματικά η επιβίωση των ασθενών αυτών. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια επιθετική νόσο και μάλιστα με πρώιμη υποτροπή που συνήθως συμβαίνει στα δύο πρώτα χρόνια μετά τη χορήγηση επικουρικής θεραπείας, ενώ δεξιά βλέπετε τους συνήθεις υπόπτους για μεταστατικές αιστείες από τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, που είναι πολύ συχνά δυστυχώς ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, το ύπαρ, τα οστά, και άλλα όργανα και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα η διάμεση επιβίωση στον μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού να είναι της τάξης των 6 με 18 μηνών. Τι έχει να προσφέρει λοιπόν η ανοσοθεραπεία σε αυτή την ομάδα ασθενών Ποιες είναι οι θεραπευτικές εξελίξεις πρόσφατες. Καταρχήν, έχουμε την άνοσο θεραπεία που αποτελεί και το αντικείμενο της σημερινής ομιλίας και θα μιλήσουμε για δύο μονοκλονικά αντισώματα. Το ένα είναι το ατεζολίσμα που είναι ένα pd μονοκλονικό αντίσωμα, δηλαδή αντίσωμα έναντι του συνδέτη του προγραμματισμένου κυταρικού θανάτου, του Program Death Receptor, και το δεύτερο είναι το Pembrolizumab, το οποίο είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα, δηλαδή έναντι του υποδοχέα του Program Death. Είναι επομένω πολύ παρόμοια στη δράση του αυτά τα δύο νοσοθεραπευτικά φάρμακα και θα δούμε αμέσως τις μελέτες τους, να πούμε όμως ότι πέρα από την ανοσοθεραπεία έχουμε και μία καινούργια γενιά έχει πραγματοποιηθεί, α μου επιτραπεί, έκφραση μια κοσμογονία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού στην προχωρημένη νόσο από νεότερου στοχευτικού παράγοντε. Έχουμε του λεγόμενου ΠΑΡΠ οι οποίοι στοχεύουν του μηχανισμού επιδιόρθωση του DNA από τι βλάβε που προκαλούνται στα καρκινικά κύτταρα. Και έχουμε τα ADCs, για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο στη συνέχεια, που δεν είναι τίποτε άλλο από σύμπλοκα μόρια που συναποτελούνται από ένα χημιοθεραπευτικό παράγοντα και από ένα μονοκλονικό αντίσωμα. Θα μιλήσουμε για αυτά στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν πολλούς στοχευτικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν φέρει μία βελτίωση των ασθενών αυτών. Η μία από τις δύο μελέτες που θα παρουσιάσω ήταν η μελέτη IM Passion 130 η οποία αφορούσε το atezolizumab Εν, όπως είπαμε αντιπίντηλο, αν μονοκλονικό αντίσωμα, σε ασθενείς με μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, ήταν ασθενείς στην πρώτη γραμμή, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δηλαδή ασθενείς που είχαν είτε μεταστατικό είτε ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, ιστολογικά επιβεβαιωμένο, δεν επιτρεπόταν να έχουν πάρει άλλη θεραπεία για πρώτη γραμμή θεραπεία, σε τριπλά αρνητική νόσο, επιτρεπόταν όμω η προηγηθήσα χημειοθεραπεία στην επικουρική θεραπεία, δηλαδή με στόχο την ίαση, και επιτρεπόταν σαν επικουρική, σαν adjuvant όπω λέμε θεραπεία, οι ασθενεί να έχουν πάρει ταξάνε, εάν το διάστημα τη υποτροπή ήταν λιγότερο από 12 μήνε. Ε, και οι ασθενεί, η, η μελέτη ήταν πολύ μεγάλη. Όπω βλέπετε, κοντά στι χίλιε ασθενεί, είχε τη στατιστική ισχύ να κάνει μια προσχεδιασμένη διαστρωμάτωση, δηλαδή να δει το, την επίπτωση που είχε στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, το αν είχαν προηγηθεί προηγουμένω τα ή όχι, το αν υπήρχαν υπατικέ μεταστάσει ή όχι. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό η έκφραση του δίκτυα νοσοθεραπείας του PDL1. Να δούμε αν μπορούσε ο δείκτης αυτός να προβλέψει ποιες ασθενείς θα ανταποκριθούν καλύτερα στην προστήκη της ανοσοθεραπείας στη χημειοθεραπεία. Η μελέτη τυχεοποίησε τις ασθενείς με αναλογία 1 προς 1 να λάβουν είτε ε, τον, τον, κλασικό χημειοθεραπευτικό παράγοντα που χρησιμοποιούμε στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, την άπακλη ταξέλη, με τον ανοσοθεραπευτικό παράγοντα τεζολίζουμα ή μόνο το ΑΠ, την άπακλη Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα σημείο κριτικής της μελέτης, διότι σαν μοναδικό κορμό χημειοθεραπείας επέτρεπε τον άπακλη ταξέλη, ενώ γνωρίζουμε σήμερα ότι μια σειρά από άλλα σκευάσματα, όπως είναι τα πλατινούχα, μπορεί να είναι δραστικά ή απλές ταξάνες, να είναι δραστικά στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Και τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν το διάστημα μέχρι την πρόοδο της νόσου και η συνολική επιβίωση τόσο στον intent to treat πληθυσμό, το συνολικό πληθυσμό, τα 900 άτομα, όσο και στην υποομάδα των ασθενών που είχαν θετική έκφραση του βιοδίκτη, το pdl l που σας είπα προηγουμένως. Πάμε λοιπόν να δούμε σε μία διαφάνεια τα αποτελέσματα και έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο την, την πορεία της μελέτης, γιατί υπήρξαν κάποιες πρόσφατες εξελίξεις. Ε, η μελέτη αρχικά είχε ένα θετικό σήμα σε μία υποομάδα ασθενών. Δηλαδή, ενώ στο συνολικό πληθυσμό, ανεξαρτήτως της έκφρασης του βιοδίκτυ του PDL1, η μελέτη, όπως βλέπετε στο αριστερό διάγραμμα, δεν ήταν θετική, στο δεξί διάγραμμα που αφορούσε τις ασθενείς με θετική έκφραση του PDL1, υπήρχε ένα στατιστικά και κλινικά σημαντικό όφελο στη συνολική επιβίωση, που πλησίαζε τους 10 μήνες. Μια πολύ ελπιδοφόρα μελέτη, λοιπόν, η οποία οδήγησε μάλιστα και σε μία γρήγορη, accelerated, όπως λέμε, conditional approval από τον FDA, τον Μάρτιο του 2019, ε, μόνο για τις ασθενείς με pd θετικό, τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, προχωρημένο. Άρα, λοιπόν, ήταν απαραίτητη η χρήση του βιοδίκτη και μόνο οι θετικέ ασθενείς μπορούσαν να πάρουν το φάρμακο, γιατί σε αυτή την υποομάδα φάνηκε το όφελος και σχετικά γρήγορα, μετά από τρει μήνες, ελήφθη όφελο, ελήφθη έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα πράγματα όμως άλλαξαν λίγο στην επικαιροποιημένη ανάλυση η οποία ήταν στο έσμο του 2020, το περσινό έσμο το οποίο βλέπετε ότι ενώ εξακολουθεί να υπάρχει μια μικρή υπεροχή της ανοσοθεραπείας και τονίζω ότι αυτή η καμπύλη που βλέπετε αφορά PDL1 θετικές ασθενείς μόνο, δηλαδή τις ασθενείς που υποτίθεται ότι ωφελούνται περισσότερο, βλέπετε στο κάτω μέρος του πίνακα ότι η διάμεση επιβίωση έχει αντιστραφεί. Φαίνεται ότι τουλάχιστον στη διάμεση επιβίωση με βάση το στατιστικό σχεδιασμό της μελέτης οι ασθενείς στο πλασίμπο φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα και το ίδιο ισχύει και για τα ποσοστά επιβίωση στα δύο έτη. Δεν μπορώ να γνωρίζω κατά πόσον αυτό είχε ε, επηρέασε την απόφαση της εταιρείας η οποία παράγει το ατεζολίσμα, που είναι η Ρος Τζένετεκ, η οποία φέτος, το Σεπτέμβριο του 2021, το 19 που γράφεται εκεί είναι λάθος, τυπογραφικό, φέτος το 2021 η εταιρεία αποφάσισε μετά από 1,5 χρόνο χρήσης του φαρμάκου να αποσύρει ε, την, ε, το αίτημα για έγκριση στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού με αποτέλεσμα να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα οι ασθενείς να παίρνουν αυτόν τον παράγοντα. Η επίσημη θέση της εταιρεία τουλάχιστον στο διαδίκτυο, ήταν ότι τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα που αφορούν τη συνολική επιβίωση δείχνουν ότι η στατιστική σημαντικότητα έχει πλέον χαθεί και γι' αυτόν τον λόγο αποσύρθηκε η αίτηση. Ε, βέβαια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και στα διαδικτυακά συνέδρια αυτή την περίοδο σχετικά με τη, τους λόγους της απόφασης αυτής. Πάντως, η επίσημη θέση ήταν αυτή. Ευτυχώ όμω οι ογκολόγοι δεν μείναμε χωρί ανοσοθεραπευτικό παράγοντα στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, γιατί όπω είπαμε υπάρχει και αυτό ο δεύτερο παράγοντα, το πεμπρολίζουμαμπ, το οποίο δοκιμάστηκε σε μια άλλη πολύ μεγάλη μελέτη φάση 3, την Kino 355, βλέπετε 847 ασθενείς. Εδώ υπήρχαν κάποιες μικρές διαφορές σε σχέση με την IM Power 131. Δηλαδή, εδώ είχαμε γυναίκες οι οποίες ήταν στην πρώτη γραμμή θεραπείας, τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού και εδώ, οι οποίες μπορούσαν να έχουν υποτροπή μετά από επικουρική χημειοθεραπεία, χωρίς να υπάρχει παράθυρο περιορισμού σε αυτό, ε, βλέπετε όμως ότι οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν σε αναλογία δύο προς 1 να λάβουν είτε ένα, μία επιλογή χημειοθεραπείας που μπορούσε να είναι μία από τις τρεις που βλέπετε, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα πακληταξέλη, θα μπορούσε όμως να είναι και απλή πακληταξέλη ή και ο συνδυασμός καρμποπλατίνης και γεμσιταμπίνης που χρησιμοποιείται συχνά στο θεραπευτικό αλγόριθμο στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, και η μελέτη επίσης είχε τη δυνατότητα να δει το αποτέλεσμα με βάση την ε, ε, έκφραση του PDL αν 1 του βιοδείκτη και μάλιστα με δύο διαφορετικά cut-off, το Combined Proportion Score 10 και το Combined Proportion Score 1 αλλά και στο συνολικό πληθυσμό για να δούμε το όφελος από τη χημειοθεραπεία. Εδώ σας δείχνω πολύ απλά για οικονομία χρόνου τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε για τη μελέτη αφορούν το διάστημα μέχρι την πρόοδο της γνώσου. Είναι μια ε, ε, θετική μελέτη. Βλέπετε ότι παρατείνεται το διάστημα μέχρι την πρόοδο από του 5,5 στου 9,5 μήνε. Και αν αυτό φαίνεται λίγο, γιατί κατανοώ ότι ακούγεται λίγο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι Συνήθω μια τέτοια διαφορά τη τάξη του τριμήνου στο PFS προδικάζει μια αρκετά καλή διαφορά στη συνολική επιβίωση, που συνήθω κυμαίνεται κοντά στου 10 με 12 μήνε. Ε, είναι σημαντικό ότι με την προσθήκη τη ανοσοθεραπεία το 40% των ασθενών στη μελέτη ήταν ελεύθερε προόδου νόσου στο χρόνο από την έναρξη τη μελέτη και με βάση αυτά τα δεδομένα το Pembrolizumab έλαβε ένδειξη και στην Ευρώπη και στην Αμερική, βέβαια conditional approval και εδώ, pending των αποτελεσμάτων που αφορούν τη συνολική επιβίωση και το χρησιμοποιούμε στην κλινική μας πράξη με ε, αρκετά καλά αποτελέσματα. Βέβαια, να θυμίσω εδώ και έκλεψα μια διαφάνεια από μια πρόσφατη ομιλία του εξαιρετικού συναδέλφου του κυρίου Τόλη, τη σημασία που έχει και το Τεστ το οποίο χρησιμοποιούμε, το ανοσοστοχημικό τεστ και είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και με την κυρία Ραπαντώνη στο ογκολογικό τμήμα, στο παθολογανοτομικό τμήμα για τη ε, ε, χρήση του μονοκλονικού αντισώματος γιατί όλα τα μονοκλονικά αντισώματα τα οποία ελέγχουν το PDL 1 δεν είναι τα ίδια. Ο FDA δίνει τις ενδείξεις με συγκεκριμένο companion diagnostic test που λέει ότι αυτό είναι το τεστ που πρέπει να κάνετε. Στην, στον αίμα δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός, επομένως μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει διαφορετικά τεστ, επειδή όμως όπως βλέπετε η ευαισθησία των μονοκλονικών αντισωμάτων μπορεί να είναι διαφορετική, ε, πρέπει πάντοτε ο κλινικός να έχει υπόψη του το, ε, και το τεστ το οποίο χρησιμοποιείται, ποια είναι δηλαδή η πλατφόρμα, αν είναι η πλατφόρμα Ventana ή Ντάκο και ποιο είναι το μονοκλονικό αντίσωμα που χρησιμοποιούμε. Και προς το τέλος της ομιλίας μου θα ήθελα να σας πω και για μια καινούργια θεραπευτική εξέλιξη στο μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού που δεν είναι ακριβώς ανοσοθεραπεία αλλά είναι μια μορφή ανοσοθεραπείας και η οποία δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή περισσότερο σε γυναίκες οι οποίες είναι ανθεκτικές σε προηγηθήσεις γραμμές χημειοθεραπείας ε, ε, μεταστατικούς τριπλά αρνητικούς καρκίνους του μαστού ε, και εδώ μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον χώρο της βιοτεχνολογίας στην ογκολογία είναι τα περίφημα antibody drug conjugates, δηλαδή είναι... Χημιοθεραπευτικά ή τμήματα χημιοθεραπευτικών φαρμάκων ή μεταβολίτες χημιοθεραπευτικών φαρμάκων, τα οποία είναι συζευγμένα σε ειδικά μονοκλονικά αντισώματα, με στόχο να λειτουργούν σαν έξυπνε βόμβε, δηλαδή να κατευθύνονται προ τα κύτταρα τα οποία έχουν έναν, ένα ειδικό χαρακτηριστικό το οποίο αναγνωρίζει το μονοκλονικό αντίσώμα και κλειδώνει σαν κλειδί με κλειδαριά, και παράλληλα εκεί και μόνο εκεί απελευθερώνει τον χημιοθεραπευτικό μεταβολίτη. Αυτό λοιπόν είναι και αυτό το φάρμακο με το περίεργο όνομα όνομα Κοβίτεκαν. Ε, η εμπορική ονομασία του είναι Τροντέλβι και η, χορηγό, η εταιρεία η οποία το ε, εμπορεύεται είναι η Gilead. Ε, και ε, αυτό που κάνει πολύ απλά είναι ότι φανταστείτε ένα μονοκλονικό αντίσωμα το οποίο αναγνωρίζει το TROP2. Η πρωτεΐνη TROP2 είναι ένας εξοκυτάριος υποδοχέας που εκφράζεται σε πολλούς συμπαγείς όγκους σε 77% όλων των καρκίνων μαστού, αλλά ειδικά στον τριπλά αρνητικό στο 90% και αυτό είναι συνδεδεμένο με το SN38 που είναι ένας ενεργός αντινοπλασματικός μεταβολίτης της γνωστής μας ειρηνοτεκάνης, της ε, του Αναστολέατοπο Ισομεράσης, που ονομάζεται ειρηνοτεκάνη. Είναι λοιπόν μια μικρή έξυπνη βόμβα και όπως γίνεται πάντοτε σε αυτά, στην αρχή δοκιμάζεται πάντοτε σε ε, ε, προ, βαριά προθεραπευμένους ασθενείς, ασθενείς δηλαδή που έχουν εξαντλήσει όλες τις εγκεκριμένες θεραπείες. Σε μια λοιπόν τέτοια μελέτη, η οποία ήταν μελέτη φάσης 1-2 και είχε μόλις 108 ασθενείς με μεταστατικό τριπλά αρνητικό που είχαν πάρει όπως βλέπετε τουλάχιστον δύο προηγηθήσεις γραμμές για τη μεταστατική τους νόσο, η μελέτη αυτή πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο γιατί έδειξε ότι μία στις τρεις ασθενείς εμφάνισε αντικειμενική ανταπόκριση, δηλαδή συρρήκνωση του όγκου και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για βαριά προθεραπευμένες ασθενείς και σε αυτές τι οποίες ανταποκρίθηκαν, ε, το διάστημα ανταπόκρισης ήταν της τάξης των οκτώ μηνών. Και μιλάμε για, για γυναίκες με πολύ δυσμενή πρόγνωση. Βέβαια, είναι πολύ πρώιμα δεδομένα. Με βάση την ιεραρχική ε, ανάλυση που έχει ο FDA, έδωσε αυτό που λέγεται accelerated approval, για να δώσει την ευκαιρία σε γυναίκες που, ήταν, ε, ε, που έχουν πολύ δυσμενή πρόγνωση να έχουν πρόσβαση στο φάρμακο. Όμως, εννοείται ότι και εδώ αναμένονται τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το, το ίδιο συζεγμένο αντίσωμα χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή ε, σε κλινικές μελέτες και στον καρκίνο της ουροδόχου κίστης και στον καρκίνο του πνεύμονα και στον καρκίνο του παχαίου σεντέρου δηλαδή υπάρχει μια πολύ ευρία γκάμα ενδείξεων και στο νοσοκομείο μας έχουμε συμπληρώσει το medical feasibility και θα τρέξουμε Σύντομα, τόσο τη μελέτη στον καρκίνο του πνεύμονα και τη μελέτη στον καρκίνο της ουροδόχου κίστεως. Κλείνοντας λοιπόν να πω ότι ε, αυτή τη στιγμή στον καρκίνο του μαστού έχουμε πάρα πολλούς νεότερους παράγοντες. Η ανοσοθεραπεία όπως βλέπετε βρίσκεται στο δεξιά μέρος της οθόνης, στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Όπως είπαμε αποτελεί μια νέα θεραπευτική επιλογή και περιμένουμε σίγουρα τα πιο όρημα αποτελέσματα των μελετών. Όχι όμως μόνο με την ανοσοθεραπεία. Οι πάρπα αναστολής, όπως βλέπετε, επίσης έχουν θέση σήμερα στη θεραπευτική φαρέτρα, όπως και τα συζευμένα αντισώματα, για τα οποία σας μίλησα μόλις. Έτσι λοιπόν συμπερασματικά τα, τα, take home messages είναι ότι οι πρώτοι ανοσοθεραπευτικοί παράγοντες έχουν ήδη λάβει έγκριση στον καρκίνο του μαστού. Θυμίζω ότι για το ατεζολίζουμε έγινε απόσυρση της ένδειξής του ε, από τη χορηγό εταιρεία. Το πεμπρολίζουμε υπάρχει και είναι διαθέσιμο σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, αναμένουμε σίγουρα τα όριμα αποτελέσματα για το όφελο στη συνολική επιβίωση. Η ακριβής διαδοχή των θεραπείων μένει να διευκρινιστεί, δηλαδή πρέπει οι ασθενείς αυτές να παίρνουν την ανοσοθεραπεία στην πρώτη γραμμή μαζί με τη χημειοθεραπεία. Μήπως μια διαδοχή θεραπειών χημειοθεραπεία, νοσοθεραπεία μπορεί να είχε καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τυχιοποιημένε μελέτε για να το πούμε. Και βέβαια το μέλλον σίγουρα δεν ανήκει μόνο στη χημειοθεραπεία. Δηλαδή το κάστρο τη χημειοθεραπεία, αυτό είναι το μήνυμά μου, αρχίζει να σπάει λίγο και στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Μπαίνει μέσα η ανοσοθεραπεία και οι στοχευτικοί παράγοντε, που πιθανό, το πιθανότερο θα είναι σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία για να έχουμε τα, τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ.